Το Εθνικό Ιρακινό Τηλεοπτικό Δίκτυο Al Irakia αφιερώνει εκτενή ρεπορτάζ για τις τελευταίες ημέρες που οδήγησαν στην εκτέλεση του δικτάτορα Σαντάμ Χουσέιν στις 30 Δεκεμβρίου του 2006. Ο Σαντάμ Χουσέιν έγινε πρόεδρος του Ιράκ το 1979 και παρέμεινε στην εξουσία μέχρι το 2003, οπότε και ανετράπη από τη στρατιωτική επέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Λορέτα Ναπολεόνι είναι ειδική σε θέματα τρομοκρατίας και μας δίνει τη δική της εκδοχή. Δεν θα έλεγα ότι η ίδια η εκτέλεση είναι ο λόγος για τον οποίο η κοινωνία είναι τόσο ευάλωτη σε θέματα ασφάλειας και πολιτικής σταθερότητας στο Ιράκ. Ακόμη και αν ο Σαντάμ δεν είχε εκτελεστεί, θα βρισκόμασταν στην ίδια κατάσταση. Even if Saddam Hussein had not been executed, we would be today in a situation very similar to that. Στις 5 Νοεμβρίου του 2006, το ειδικό δικαστήριο που είχε στηθεί για να εκδικάσει την υπόθεση του Σαντάμ Χουσέιν τον καταδίκασε σε θάνατο δια απαγχωνισμού. Ένα από τα εγκλήματα για τα οποία καταδικάστηκε ήταν η γενοκτονία των Κούρδων το 1988. Υπολογίζεται ότι τότε δολοφονήθηκαν 5.000 πολίτες μετά από επίθεση με χημικά. Οι οικογένειες των θυμάτων του καθεστώτος του Σαντάμ Χουσέιν αλλά και οι Σιίτες οι οποίοι υπέφεραν κατά τη διάρκεια της δικτατορίας του βγήκαν στους δρόμους για να γιορτάσουν το θάνατό του. Πιστεύω πως ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού βρίσκεται εγκλωβισμένο σε ένα σουνιτικό τρίγωνο, όπου μετά τις επιθέσεις των Κούρδων και των Σιητών αλλά και των Τούρκων, αντιμετωπίζουν πλέον το Ισλαμικό κράτος πιο θετικά από ό,τι στο παρελθόν. Το 2011 ο πρώην πρωθυπουργός της χώρας Νούρι Αλ-Μαλίκι, ο οποίος παρέμεινε στην εξουσία από το 2006 έως το 2014, ανακοίνωσε την περίφημη εξαγγελία του για την καταπολέμηση της διαφθοράς εντός 100 ημερών, κάτι όμως το οποίο απέτυχε. Η δημοκρατική διακυβέρνηση της χώρας, η οποία ήταν και το όραμα της αμερικανικής κυβέρνησης, απέτυχε στο να δώσει οριστικό τέλος στη διαπλοκή και τον νεποτισμό. Πολλοί είναι εκείνοι που κοιτούν με νοσταλγία τις ημέρες της πολιτικής σταθερότητας στην εποχή του Σαντάμ εν συγκρίση με το σημερινό χάος. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι το Ιράκ δεν μπορεί να έχει μια καλύτερη κυβέρνηση ή ένα δημοκρατικό καθεστώς. Τα τελευταία 10 χρόνια έχουμε αποτύχει, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι τα επόμενα 10 χρόνια πρέπει να είναι εξίσου αρνητικά. A better government doesn't mean that Iraq is destined to be either, you know, a failed democracy. 10 χρόνια μετά την εκτέλεση του Σαντάμ Χουσέιν, η χώρα αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα διαφθοράς, αναξιοκρατίας και γραφειοκρατίας. Ο φαύλος κύκλος της βίας δεν έχει κλείσει και πλέον τροφοδοτείται όχι μόνο από την αντιπαράθεση Σουνιτών-Σιητών, αλλά και από τις επιθέσεις του ISIL.